νύχτα ήταν σκοτεινή και χωρίς φεγγάρι. Οι φωτισμένοι ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης έμοιαζαν με μακρινά καράβια που ταξίδευαν σε ένα γκρίζο ωκεανό καταχνιάς. Φυσούσε άγρια και έβρεχε ασταμάτητα και θα ήταν τρεις περίπου μετά τα μεσάνυχτα όταν ο Κιτ, το θρυλικό αυτοκίνητο του υπότη της ασφάλτου, ένιωσε ξαφνικά το θανάσιμο κίνδυνο να πλησιάζει. Οι ηλεκτρονικοί ανιχνευτές άρχισαν να δίνουν απαλωτά σήματα κινδύνου στο κομπιούτερ του αυτοκινήτου και την ίδια σχεδόν στιγμή οι μικροσκοπικές τηλεκάμερες του Κιτ εντόπισαν το ρομπότ, εκείνο το άγνωστο και φρικτό κατασκεύασμα που προχωρούσε με ανατριχιαστικό θόρυβο στο μεγάλο υπόγειο γκαράζ της υπηρεσίας ερευνών, τσακίζοντας, κομματιάζοντας και τσαλαπατώντας το πέρασμά του τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Ήταν μια σκηνή που θύμιζε κόλαση. Το πελώριο ατσάλινο ρομπότ έβγαζε ένα απέσιο μηχανικό μουγκριτό από τα σπλάχνα του και σερνόταν με απίστευτη ευελιξία μπροστά, πίσω και πλάγια, στηριγμένο πάνω σε αμέτρητους χαμηλούς τροχούς. Στην κορυφή του ατσαλένιου γίγαντα υπήρχε ένα αστραφτερό κρυσταλλικό καρούμπαλο σαν ανθρώπινο κεφάλι που στριφογυρνούσε γοργά και σπασμωδικά, σκορπώντας παντού άγριες αστραπές, ενώ τα δυνατά μεταλλικά πράτσα του τεινάζονταν κάθε τόσο με τρομακτική δύναμη και κρέμιζαν τείχους, τσάκιζαν εσωτερικές διαχωριστικές καγκελόπορτες και σμπαράλιαζαν με ένα μονάχα χτύπημα τα πανάκριβα αυτοκίνητα της υπηρεσίας ερευνών. Και τώρα το φρικτό ρομπότ άρχισε να σέρνεται γρήγορα προς το μέρος του Κιτ, με τα πανίσχυρα τσαλένια του μπράτσα να χτυπούν λυσσασμένα και βία προς όλες τις κατευθύνσεις. Όταν ο μικροσκοπικός ηλεκτρονικός πομπός άρχισε να μεταδίδει απανωτά σήματα κινδύνου στο ρολόι που φορούσε ο Μάικλ Νάιτ, οι λεπτοδείκτες έδειχναν 3 και 2 λεπτά ακριβώς. Ο υπότης της ασφάλτου που ήταν πάνω στο πιο γλυκό ύπνο τεινάχτηκε πάνω ανήσυχος. Έλα Κιτ, τι συμβαίνει, έχεις αϊπνίες? Μα η φωνή του Κιτ άργησε να ακουστεί και όταν τελικά ακούστηκε στο δωμάτιο έκανε τον υπότη να ανατριχιάσει. Από Κιτ προσοχή, κωδικός αριθμός 1, κωδικός 1, κίνδυνος, κίνδυνος, άμεσος κίνδυνος, εκθέτης μνήμης ΑΑ μεταβλητή Α2 Omega String. Μετάθεση 4831. Επαναλαμβάνω, εκθέτης μνήμης. Άλλος ένας, ακόμα πιο τρομερός γδούπος, ακόμα ένας ορμητικός χήμαρος από άγρια παράσιτα, και ύστερα η φωνή έσβησε οριστικά, δίνοντας τη θέση της σε μια τραγική σιγή. Ο υπότης όρμησε τώρα σαν τρελό στο τηλέφωνο. Ήταν 4 τα χαράματα όταν το μεγάλο ελικόπτερο προσγειώθηκε στη στέγη του γκαράζ της υπηρεσίας ερευνών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Από το σκάφος πήδηξαν με αγωνία στο τσιμεντένιο δάπεδο που εξακολουθούσε να μαστιγώνει η μπόρα ο Μάικλ Νάιτ, ο αρχηγός του Ντέβον και η όμορφη Έιπριλ, που είχε την ευθύνη για τη συντήρηση και τις τεχνικές επισκευές του Κιτ. Οι τρεις τους διάσχισαν τρέχοντας την τεράστια ταράτσα, μπήκαν στο ασανσέρ και κατέβηκαν στο 5ο και τελευταίο υπόγειο του γκαράζ. Το απέραντο υπόγειο θύμιζε εικόνα βιβλικής καταστροφής. Όλα εκεί μέσα έδειχναν σαν να είχε γίνει σεισμός. Οι τείχοι που χώριζαν τα διάφορα τμήματα επισκευών του γκαράζ είχαν θρηματιστεί. Οι σιδερένιες καγκελόπορτες ασφαλείας είχαν ξεριζωθεί από τις βάσεις τους. Τα αυτοκίνητα ένα γύρω ήταν σκορπισμένα και τσαλακωμένα, λες και τα είχε πατήσει κάποιος μυθικός κύκλοπας. Και στο βάθος του γκαράζ, ανάμεσα σε αυτή την εικόνα της συφοράς και του χάους, ο Κιτ βρισκόταν πεσμένος ανάσκελα, με τις ρόδες ψηλά, καταπληγωμένος από φοβερά χτυπήματα που είχαν καταξεσκίσει και βουλιάξει τη θωράκισή του. Στο καντράν του Κιτ, ένα χλωμό φωτάκι αναβόσβηνε τρεμάμενο σε αραιά διαστήματα. Την άλλη μέρα το πρωί, ο Γενικός Εισαγγελέας του Ανώτατου Αμερικάνικου Δικαστηρίου μπήκε στη μεγάλη αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης με πρόσωπο χλωμό και ανήσυχο. Κάθισε, έριξε μια ματιά αγωνίας στον αρχηγό της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας που καθόταν αντίκριτου και ύστερα γύρισε το βλέμμα του στον Ντέβον. Λοιπόν, κύριε, πώς πάει ο Κιτ? Είναι βαριά χτυπημένος, αλλά σε μια εβδομάδα θα έχει επισκευαστεί. Έχετε καμιά ιδέα τι ήταν αυτός ο εισβολέας που χτύπησε με τέτοιο τρόπο τον Κιτ? Τίποτα συγκεκριμένο ακόμα. Από τα βαριά χτυπήματα όμως που δέχτηκε ο Κιτ, υποθέτουμε ότι τον χτύπησε άγνωστο όπλο ή συσκευή με τρομακτικές δυνατότητες. Ο Γενικός Εισαγγελέας έσφιξε με νευρικότητα τις γροθιές του. Κύριε, σας πληροφορώ ότι τη νύχτα που πέρασε αυτό το άγνωστο όπλο που αναφέρατε δεν χτύπησε μόνο τον Κιτ. Μια ώρα νωρίτερα
Είχε διαλύσει την κεντρική αίθουσα ελέγχου του τηλεφωνικού οργανισμού της Νέας Υόρκης. Και μισή ώρα μετά σμπαράλιασε το ηλεκτρονικό κέντρο διανομής εταιρείας υδάτων. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι πριν από 10 λεπτά, κάποια ανώνυμη φωνή απείλησε με ασύρματο τηλεφώνημα ότι τα χτυπήματα εναντίον του κράτους θα συνεχιστούν σε λίγο ακόμα πιο άγρια, ακόμα πιο σκληρά. Τη στιγμή εκείνη ακούστηκε ένας βιαστικός χτύπος στην πόρτα και αμέσως μετά όρμησε μέσα η April, σφίγγοντας στα χέρια της μια μικροσκοπική κασέτα. Κύριε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ο Κιτ λίγο πριν χτυπηθεί τόσο άσχημα, είχε την έμπνευση να χρησιμοποιήσει τις τηλεκάμερές του και να γράψει σε βίντεο τον άγνωστο εισβολέα που τον χτύπησε στον γκαράζ. Όπως θα δείτε αμέσως, αυτή τη φορά ο αντίπαλος του Κιτ ήταν κάτι εφιαλτικό. Την ίδια στιγμή η April προχώρησε στην οθόνη, στο βάθος του δωματίου. Έβαλε την κασέτα σε μια συσκευή και έσβησε τα φώτα. Αμέσως οι τέσσερις άντρες κάρφωσαν τα μάτια τους στην οθόνη με φρίκη και τρόμο. Εκεί, μπροστά τους, πάνω στην οθόνη του τοίχου, φάνηκε το ατσαλένιο ρομπότ σε μια σειρά ακανόνιστες και τρεμάμενες εικόνες να προχωρεί μουγκρίζοντας στον γκαράζ, τεινάζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις τα τεράστια ατσαλένια του έμβολα και σκορπώντας την καταστροφή και το χάος. Όλοι είχαν μείνει με κομμένη την ανάσα, ώσπου η εικόνα τραντάχτηκε απότομα, τρεμούλιασε και έσβησε. Θεέ μου, αυτό το πράγμα είναι τρομακτικό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι πως κανείς στην είσοδο του γκαράζ δεν είδε αυτό το τέρας να μπαίνει ή να βγαίνει πριν ή μετά από την επίθεση. Λες και ήταν αόρατο ή ουρανοκατέβατο. Μια εβδομάδα αργότερα, και ενώ ο Κιτ είχε επισκευαστεί, ο Ντέβον, ο Μάικλ και η Έιπριλ ξενυχτούσαν στην αίθουσα του ηλεκτρονικού εγκέφαλου της υπηρεσίας πληροφοριών, προσπαθώντας να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα του ατσάλινου ρομπότ και να εντοπίσουν το μανιακό κατασκευαστή του. Ο Κιτ, λίγο πριν χτυπηθεί και βραχυκυκλωθεί, μου μετέδωσε ορισμένα μηνύματα. Δηλαδή? Μου ανέφερε τον κωδικό αριθμό 1, που σημαίνει επίθεση από τηλεκατευθυνόμενο και θωρακισμένο όπλο. Ύστερα μου ανέφερε εκθέτη μνήμης ΑΑ, που σημαίνει κατασκευαστές όπλων. Μεταβλητή ωμέγα string, που αναφέρεται σε κυκλώματα πολεμικών ευρεσιτεχνιών. Και μετάθεση 4831, που συνδυάζει όλα τα πιο πάνω στοιχεία με την κεντρική υπηρεσία του κράτους, που εγκρίνει ή απορρίπτει τις διάφορες ευρεσιτεχνίες που προτείνονται για να γίνουν καινούργια όπλα. Μα τότε τι καθόμαστε? Να συνδεθούμε αμέσως με τον Κιλαρά, να του θέσουμε τα στοιχεία που ανέφερες και να εντοπίσουμε εκείνον ή εκείνους που θα μπορούσαν να έχουν φτιάξει το ατσάλινο ρομπότ. Ο Κιλαράς ήταν το παρατσούκλι του γιγαντιαίου κεντρικού ηλεκτρονικού εγκέφαλου του Αμερικάνικου κράτους. Το λέγανε Κιλαρά γιατί ήταν τεράστιος και είχε αποθηκευμένες στην ατέλειωτη μνήμη του πληροφορίες και λεπτομερή στοιχεία για ολόκληρη την Αμερική και όλες τις χώρες του κόσμου. Έτσι, μόλις δόθηκαν στον Κιλαρά τα στοιχεία που είχε αναφέρει ο Κιτ στον υπότη, ο υπερκομπιούτερ άρχισε αμέσως να παρουσιάζει στην οθόνη ένα κατακλυσμό από 2.232 κατόχους πολεμικών ευρεσιτεχνιών που είχαν υποβάλει κατά καιρού στο κράτος τα σχέδιά τους για έγκριση. Θεέ μου, είναι αδύνατο να βρούμε άκρη με ένα τόσο μεγάλο νούμερο, Μάικλ. Δεν έχεις δίκιο, Έιπριλ. Αυτός που κατασκεύασε το ρομπότ είναι ολοφάνερο τη μισή το κράτος και είναι σε κάποιο βαθμό μανιακός. Λέω λοιπόν να περιορίσουμε τον Κιλαρά στα ονόματα εκείνων που, αφού απορρίφθηκαν τα σχέδιά τους από το κράτος, έκαναν οργισμένες δηλώσεις ή διατύπωσαν απειλές εναντίον του κράτους σε συνδυασμό με πιθανές ψυχονευρωτικές διαταραχές τους. Πραγματικά, τα νέα ερωτήματα δόθηκαν αμέσως στον Κιλαρά, που παρουσίασε στην οθόνη αμέσως ένα μόνο όνομα. Να το. Έλαμ Γκίντεον Φόρμπαχ, Νέα Υόρκη, Long Island. Μηχανικός, χημικός, ηλεκτρονικός. Εφευρέσεις και κατασκευές μηχανικών, αυτοματοποιημένων, τηλεμεταχειριζόμενων συσκευών, βιομηχανικών και οικιακών εφαρμογών. Επανειλημμένες αιτήσεις του έγκρισης επαναστατικού τηλεκατευθυνόμενου άρματος οδομαχιών απερίφθησαν έτη 1981-82. Οργισμένες απειλητικές δηλώσεις του εναντίον κρατικής διαφθοράς Αύγουστο-Σεπτέμβριο 1982. Εισήχθη τρεις φορές σε ιδιωτικά νευρολογικά ιδρύματα πολιτείας Νέας Υόρκης. Πόρισμα, καταθλιπτική σχιζοφρένεια, περιοδικές κρίσεις μανίας καταδιώξεως, λανθάνουσα διαταραχή της προσωπικότητας. Τον βρήκαμε επιτέλους, φώναξε ο υπότης γεμάτος χαρά. Μα την ίδια στιγμή χτύπησε στην αίθουσα το διαπεραστικό σήμα συναγερμού. Ένα τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ μόλις είχε επιτεθεί και κατέστρεφε με μανία εκείνη ακριβώς τη στιγμή τον περιφερειακό οργανισμό ηλεκτροδότησης της Νέας Υόρκης. Θεέ μου, καταστροφή! Ο Κιτ φτάνασε σαν βολίδα από την κατεστραμμένη καγκελόπορτα του σταθμού ηλεκτροδότησης και λίγο πιο κάτω ο υπότης πρωτοείδε με τα δικά του τα μάτια εκείνο το απίστευτο και φοβερό ρομπότ που είχε προκαλέσει τόσες καταστροφές.
Τρυφογυρνούσε 100 μέτρα πιο κάτω, ανάμεσα στις γιγαντιές κολόνες και χτυπώντας με τα χαλίβδινα έμβολα του δεξιά-αριστερά, τις τσάκιζε σαν σπιρτόξυλα και τις όργιαζε στο έδαφος γεμάτες φλόγες, καπνούς και σπινθήρες. Κιτ, τι λες, να του επιτεθούμε ή να το βάλουμε στα πόδια? Τα γλωμπάκια στην οθόνη του κομπιούτερ αναβόσβησαν νευρικά και η μεταλλική φωνή του Κιτ ακούστηκε ίσια και άχρωμη, όπως πάντα. Μάικλ, δεν ξέρω τι θα θέλει να κάνει εσύ, αλλά εγώ δεν είμαι ο τύπος του αυτοκινήτου που το βάζει στα πόδια. Και ξέρω ότι θα ήθελα να ζυγώσω αυτό το σιδεροκούκι εκεί κάτω και να τα βούμε ένα χεράκι. Εντάξει, φίλε, ξεκινάμε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μάικλ, ζυγώνοντας το ατσαλένιο ρομπότ, ήταν να βάλει το Κιτ να ουρλιάζει με τη σιρήνα του ιστερικά για να εκνευρίσει το σιδερένιο εχθρό και να αποσπάσει την προσοχή του. Και πραγματικά, μόλις ο Κιτ το ζύγωσε με ταχύτητα, με τα εκτυφλωτικά του φώτα αναμένα και τη σιρήνα να χαλάει τον κόσμο, το ρομπότ παράτησε τις κολόνες της υψηλής τάσης, στριφογύρισε μια στιγμή σπασμωδικά από εδώ και από εκεί και το φωτεινό γυροσκοπικό του μάτι καρφώθηκε πάνω στον Κιτ και τον οδηγό του ακίνητο. Σε μια ξαφνική έκρηξη οργής, ο ατσάλινος γίγαντας ξεχύθηκε με το πλάι σαν γκάβουρας πάνω στον Κιτ, τον ζύγωσε με απίστευτη ταχύτητα και ένα από τα τεράστια χαλίβδινα έμβολα τεινάχτηκε κατά πάνω του με δύναμη και ταχύτητα ουβίδας. Με αυτή τη φορά ο Κιτ δεν ήταν παγιδευμένος ανάμεσα στους τέσσερις τείχους και τα αμέτρητα αυτοκίνητα του γκαράζ. Με ένα γρήγορο σπινάρισμα το αμάξι τεινάχτηκε μπρος σαν καθαρό αιμό άλογο. Η σιδερένια γροθιά του ρομπότ χτύπησε το κενό. Την ίδια στιγμή ο Κιτ έκανε μια γρήγορη στροφή και καθώς περνούσε δίπλα στον ατσάλινο γίγαντα, ο Μάικλ τίναξε από το ανοιχτό παράθυρο στις ρόδες του ρομπότ μια χειροβομβίδα με ενισχυμένη εκρηκτική γόμωση. Η έκρηξη τύλιξε το ρομπότ σε μια τεράστια λάμψη. Το τράνταξε σύγκορμο και δύο-τρεις κοντόχοντροι τροχοί σμπαραλιάστηκαν και έκαναν το ρομπότ να τρέχει κουτσένοντας. Αλλά αυτό δεν το εμπόδισε να ξεχυθεί πάνω στο Κιτ που περνούσε δίπλα του με ψυχραιμία και ταχύτητα σύλληπτη. Τα έμβολα του τεινάχτηκαν όλα μαζί και ένα από αυτά βρήκε τον Κιτ ξιστά στο πίσω αριστερό φτερό. Το χτύπημα ήταν τόσο σφοδρό που τίναξε τον Κιτ 20 μέτρα μακριά, τον στριφογύρισε σαν σβούρα και τον έστειλε να βροντίξει πάνω σε μια πεσμένη κολόνα υψηλής τάσης. Πρόσεξε, Μάικλ. Μην τον αφήσει να μας χτυπήσει δεύτερη φορά γιατί θα χάσουμε οριστικά τον τίτλο του πρωταθλητή της πυγμαχίας. Την ίδια στιγμή το ρομπότ φεύγοντας ταχύτατα με τα πλάγια ξεχύθηκε και πάλι πίσω από τον Κιτ. Αυτό ήταν, φίλε! Η κουβαρή στρατήμωσε και μας πήρε από πίσω. Πάμε τώρα να παραβγούμε στο τρέξιμο ώσπου να την κάνουμε να κουραστεί. Μισή ώρα τώρα τρέχανε στην έρημη και πλατιά Εθνική Οδό νούμερο 2 που έμοιαζε με αχανή διάδρομο προσγείωσης. Μέχρι τα 130 χιλιόμετρα ο ατσάλινος γίγαντας ακολουθούσε τον Κιτ με άγρια ξεφυσίματα και μουγκριτά, πυροβολώντας εναντίον του με ένα μυδράλιο και ρίχνοντας κάθε τόσο βίδες των 70 χιλιοστών. Ο Κιτ απέφευγε τις οβίδες με τρελούς και θεαματικούς ενιγμούς και όταν ο υπότης πάτησε τα 200 χιλιόμετρα, το ρομπότ πίσω τους άρχισε να ξεμένει. Μάικλ, μείνε κοντά του για να παρασυρθεί κατά δύο κοντάς μας. Είναι η μοναδική μας ελπίδα να τον βγάλουμε νοκάουτ. Από τα στοιχεία που πήρε από τον κεντρικό υπολογιστή, το τεθωρακισμένο Φόρμπαχ είχε απορριφθεί από το στρατό γιατί έκαιγε 3 τόνους πετρέλαιο σε διάστημα μιας ώρας. Και αν θυμάσαι, Μάικλ, η επίθεση στο κέντρο ηλεκτροδότησης άρχισε ακριβώς πριν 52 λεπτά. Ο Μάικλ κοίταξε για μια στιγμή τον κατάνα του κομπιούτερ και ύστερα πάτησε φρένο και κοίταξε πίσω του. Και τότε είδε με τρόμο το πιο απίθανο και χειρότερο από όλα. Το χαλίβδινο ρομπότ είχε υψώσει πάνω από το φωτεινό του μάτι δύο ενσωματωμένους έλικες και άρχισε να σηκώνεται ψηλά στον αέρα σαν ένα πελώριο ελικόπτερο, πετώντας κατευθείαν επάνω στον Κιτ. Αυτή τη φορά ο υπότης και ο Κιτ έβλεπαν το χάρο με τα μάτια τους. Δύο-τρία λεπτά τώρα το εκτροματικό εκείνο πουλί τους κυνηγούσε φρενιασμένο και αμήλικτο. Βρέχοντας με 280 χιλιόμετρα, ο Κιτ ένιωθε συνεχώς από πάνω του την καυτή ανάσα του υπτάμενου ρομπότ που του έριχνε ένα καταιγισμό από σφαίρες και οβίδες. Ξαφνικά, εκεί που ο υπότης είχε απελπιστεί και περίμενε από στιγμή σε στιγμή το μοιραίο χτύπημα, το υπτάμενο ρομπότ σταμάτησε το κυνηγητό, έκανε στροφή και άρχισε να απομακρύνεται γοργά προς το βάθος. Και τότε ο υπότης αποφάσισε να παίξει το τελευταίο του χαρτί. Κιτ, του τέλειωσαν τα καύσιμα. Κρατήσου καλά και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη τούμπα της ζωής σου. Και σφίγγοντας τις ειδικές ζώνες ασφαλείας, γύρισε το τιμόνι απότομα, σανιδώνοντας ταυτόχρονα το πεντάλ του φρένου. Ο Κιτ άρχισε να σέρνεται στην άσφαλτο με το πλάι και μετά έφυγε στο βάθος με τρελές τούμπες, βγάζοντας συγχρόνως τεράστιες τούφες καπνού. Ο Έλαμ Γκίντεον Φόρμπαχ είδε στην οθόνη της τηλεόρασης την τρελή πορεία του υπότη της ασφάλτου και ένιωσε μια μεγάλη παιδιάστικη χαρά να πλημμυρίζει τα στήθη του. Ο πιο θανάσιμος εχθρός του και το καταραμένο εκείνο αμάξι είχαν επιτέλους καταστραφεί.
Τα καύσιμα του ρομπότ τέλειωναν πια, το ήξερε. Αλλά θα φτάναν σίγουρα για να γυρίσει το ρομπότ πίσω και να διαλύσει τον γκίτο οριστικά για να είναι ήσυχος. Πατώντας λοιπόν τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο, γύρισε το ρομπότ πίσω και το προσγείωσε στο χωράφι όπου βρισκόταν ο Κιτ ακίνητος, τυλιγμένο σε πελώριες του φεσκαπνού. Ύστερα το οδήγησε πλάι στον Κιτ και ετοιμάστηκε να εξαπολύσει πάνω στο αυτοκίνητο και τον ανέστητο οδηγό του μια σειρά από τρομακτικά χτυπήματα με τα χαλίβδινα έμβολα. Όμως εκείνη τη στιγμή έγινε κάτι που ανέβασε το αίμα στο κεφάλι του Φόρμπαχ. Τα καύσιμα της πελώριας τουρμπομηχανής του ατσάλινου γίγαντα τέλειωσαν και αφού τραντάχτηκε κανένα δυο φορές σύγκορμο, έμεινε ακίνητο και άψυχο, εκεί, στο χωράφι, πλάι στον Κιτ. Μια ώρα αργότερα, και ενώ το βαθύ χάραμα μάτωνε τον ορίζοντα, ο Φόρμπαχ έφτασε με ένα πελώριο βιτιοφόρο πλάι στο ακίνητο ρομπότ και το μισοτουμπαρισμένο Κιτ. Έτρεξε αμέσως να γεμίσει με καύσιμα το ρομπότ για να διαλύσει μετά ολοκληρωτικά το καταραμένο εκείνο αμάξι και τον οδηγό του. Μα αμέσως σχεδόν κατάλαβε πως είχε πέσει σε παγίδα. Ο Κιτ ζωντάνεψε ξαφνικά, βρυχήθηκε, στηρίχθηκε στις τέσσερις ρόδες του, όρμησε σαν ρουκέτα και χτυπώντας το Φόρμπαχ με δύναμη, τον ξάπλωσε νοκάουτ στον έδαφος. Οι αστυνομικοί που είχαν φτάσει ειδοποιημένοι από τον Μάικλ πέρασαν τις χειροπέδες στο Φόρμπαχ. Ο Μάικλ γύρισε προς τον Κιτ με συγκίνηση. Σε ευχαριστώ, Κιτ. Σε ευχαριστώ που καθάρισες για λογαριασμό μου. Τα γλωμάτια του Κιτ τρεμόπαιξαν στο καντράν παιχνιδιάρικα. Αυτή τη φορά δεν το έκανα για σένα, Μάικλ. Απλώς ήθελα να πάρω το λάδι μου πίσω. Thank you.